βλέπετε την εμπειρία σας μέσα σε αγωνιστικό αμάξι. Πάρα πολύ ωραία. Από τις πληροφορίες που μας λένε ότι στο συνεργείο είχες βάλει τα χέρια σου στην επισκευή του αμάξιου. Ναι. Το έφτιαξες καλά. Σε πόσα χρόνια θα σε δούμε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό να πρωταγωνιστείς? Για τον πατέρα σου πόσο χρόνο δίνεις να τον αντικαταστήσεις? Λίγα χρόνια. Δηλαδή μια πενταετία? Όχι. Πολλά είναι? Λιγότερα? Περίπου 20 χρόνια. Και μετά το βλέπω. 20 χρόνια ακόμα τον αφήσεις να οδηγάει? Ναι. Γιατί έχουμε άλλη ενημέρωση, μια πενταετία. Πώς βλέπεις την όλη φάση? Φυσικά δεν είναι ο πρώτος αγώνας που έχεις κατέβει και συμμετέχεις στο team του πατέρα σου, για να, πώς λέμε, το μήλο πέφτει κάτω από τη μιλιά, έτσι. Πώς θα βλέπεις όλα αυτά? Θα βλέπω πολύ ωραία, πολύ συναρπαστικά. Εδώ στην Κόρινθο. Στο παρόν είναι όλα εντάξει. Όλα εντάξει, θα τερματίσουν όλα. Όλα καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπάτης, συνέντευξη. Θες να την γυρίσω από εδώ? Την γυρίσω από εδώ. Έλα, έλα. Ναι, έτσι, για να έχουμε τα μάξι. Καλύτερα. Κάτω. Κάνε πιο πίσω όμως λίγο. Έλα εδώ τις πίνεις, έλα εδώ τις πίνεις. Γεια σου. Γεια σου, ναι. Γεια σου, πώς έγινε. Καλημέρα. Μιλήσαμε με τον αδερφό σου πριν. Πώς τον λένε? Τζάνος. Λοιπόν, και μας είπε ότι είναι 13 χρονών. Σε 5 χρόνια λέει, μάλλον ο πατέρας μου ή θα σταματήσει, θα κάνει το σέρβις ή θα είναι συνοδηγός. Μάλλον θα αναλάβει οδηγός από ό,τι καταλάβατε. Εσύ θα έπαιρνε συνοδηγός. Πρώτος οδηγός με τον παπά και μετά οδηγός. Πόσο χρόνο? 15. 3 χρόνια λοιπόν. Λοιπόν, στα 3 χρόνια έχουμε συνοδηγό την κόρη και στα 5 χρόνια πάθεις να είσαι οδηγός. Είμαι ο οδηγός. Και το Αίγιο μετά, και παραπάνω. Αν δεν πέθανε όλοι οι αγώνες μέσα στον Ιούνιο, τότε θα γίνει παραπάνω. Εμείς θα χαρούμε που θα σας δούμε αύριο. Θα πάνε όλα καλά, καλό τραπεζικό, καλή ευκαιρία. Έχω καιρό να τρέξω. Ευχόμαστε να σε δούμε σύντομα και στον επόμενο. Θέλει. Λίγο πολύ. Θα πάει λίγο καιρό να καβάλει. Εντάξει, όλα θα γίνουν. Θα σε πάει μόνο. Θα δείξω. Καλή επιτυχία σου. Να είστε καλά.